Η μαγεία του κόσμου δεν βρίσκεται στα πανταφτερά φωτά της πόλης και τα ψηλά κτίρια. Η μαγεία του κόσμου βρίσκεται εδώ έξω, πέρα από τον δρόμο, στις κρυφές γωνιές της γης. Ελλάδας. Μια απέραντη τσιμαντούπολη 4 περίπου εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι περισσότεροι από αυτούς ήρθαν εδώ στα νιάτα τους, αφήνοντας πίσω τις ιδιαίτερες πατρίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς, που θαμπόθηκε από τα φώτα της μεγάλης πόλης, τα μεγάλα καταστήματα και τις ατελείωτες επιλογές για διασκέδαση και φαγητό. Νομίζω όμως ότι πάνω απ' όλα το μεγαλύτερο καρότο που έχει να σου προσφέρει μια τέτοια πόλη είναι η ανωνυμία. Την υπερφυσική ικανότητα να μπορείς να είσαι αόρατος. Κανείς δεν ξέρει κανέναν. Ο καθένας ζει στο δικό του μικρό κόσμο. Αν και όλοι οι κάτοικοι είναι αόρατοι μεταξύ τους σε αυτή τη μοντέρνα πόλη, έχουν ένα κοινό σημείο. Την κίνηση στους δρόμους και το καθημερινό άγχος για να βγάλουν απλά άλλη μια μέρα. Sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything has gone wrong, just remember that I'm here to cheer you. Μα όσο και αν ακουστεί παράξενο, το να ζει κανείς μέσα στο γκρίζο ίσως να είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα πάρει κάποιος στη ζωή του. Γιατί το άγχος, η ρουτίνα και η μονοτονία σε κάνουν να προσπαθείς να βρεις διέξοδο, έναν τρόπο να αισθανθείς ξανά ζωντανός. Κάπως έτσι γεννήθηκε και το κανάλι μου στο YouTube, μετά από μια κραυγή απόγνωσης ανάμεσα σε 4 στίχους. Και επειδή είναι αδύνατο πλέον να ξεφύγω μια και καλή από αυτή τη γλυκιά φυλακή, όταν νιώθω ότι δεν πάει άλλο, σχεδιάζω με κάθε λεπτομέρεια το επόμενο ταξίδι μου. Συγκλονιστικότερα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει κάποιος είναι το να βρίσκεται στο δρόμο μόνος του λίγο πριν ξημερώσει και να απολαμβάνει την ηρεμία. Αυτό είναι ένα ταξίδι το οποίο το σχεδιάζω εδώ και 2 μήνες.
προσπάθησα να βρω κάθε διαδρομή μέσα από το Google Maps, ποια είναι τα όμορφα σημεία, ποιοι δρόμοι είναι γραφικοί. Να είμαι λοιπόν εδώ λίγο πριν τη λίμνη στη Φαλία, στο Δριόντασος του Μογκοστού. Παιδιά, έχει πάρα πολύ κρύο. Έχει μείον 2,5 βαθμούς, ενώ έξω στον δρόμο η θερμοκρασία, αν σε χτυπήσει ο ήλιος, είναι 6 με 8. Το τοπίο εδώ πραγματικά είναι μοναδικό, είναι μαγευτικό. Από εκεί και μετά, όσο περισσότερο κάθεσαι, έχεις αυτό το συνέστημα της μοναξιάς, αυτή η αίσθηση της μοναξιάς που είσαι εδώ. Πάμε λοιπόν να αφήσουμε αυτό το μέρος και να κατευθυνθούμε στη λίμνη στη Φαλία. Ενώ το πρωί ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα η μέρα, δεν είχε καθόλου μα καθόλου αέρα, είχε λίγο κρύο αλλά ήταν υποφερτό, μπορούσα να τραβήξω πλάνα με τον τηλεφακό στο τρίποδο σε full zoom χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα. Έλατε όμως που μετά κατά τις 10 και μισή με 11 άρχισε να φυσάει πάρα μα πάρα πολύ και ακόμα φυσάει. Πράγμα που κάνει τα πλάνα με το τρίποδο, ειδικά με τον τηλεφακό, αδύνατα. Και την ώρα περιμένω. Εντάξει, δεν πάνε τα πράγματα πάντα όπως τα περιμένεις. Έχω έρθει ψηλά σε ένα από τα ομορφότερα σημεία από τα οποία κάποιος μπορεί να δει τη λίμνη στην Φαλία, η οποία είναι πίσω μου. Μας έκανε τη χάρη ο καιρός και μαλάκωσε λίγο ο αέρας. Βέβαια πάει για βροχή τώρα, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε, θα δείξει. Η ώρα είναι 7 και 5. Έξω είναι πίσω σκοτάδι. Τώρα ξεκινάει το δύσκολο. Ξεκινάει το δύσκολο για το πώς θα βγει το βράδυ. You got me acting out. You all tenderness is out the window. What you do to me when the cold. Νομίζω ότι αυτό που μου δημιουργεί ανησυχία αυτή τη στιγμή δεν είναι ο φόβος, δεν είναι ο αέρας που φυσάει, είναι απλά ότι ζω κάτι το οποίο
δεν είναι συνήθεια. Δηλαδή τώρα 7 η ώρα και 6 λεπτά που είναι, στο σπίτι γίνεται χαμός. Τα πιστηρίκια φωνάζουν, παίζουν, η Άννα μαγειρεύει. Ενώ τώρα εδώ αναγκάζομαι να μείνω ήσυχος, κλεισμένος μέσα στο αυτοκίνητο, σε συνθήκες που δεν μου είναι γνωστές. Από την άλλη θέλω κιόλας να ξεβολευτώ για να δω πώς είναι όλο αυτό. Καμιά φορά, ξέρεις, όλη αυτή η ρουτίνα σε κουράζει με τη δουλειά, με τα παιδιά, με τις υποχρεώσεις. Ίσως όταν γυρνάς πίσω μετά από αυτό, εκτιμάς κάποια πράγματα πολύ περισσότερο. Σε ένα τέτοιο ταξίδι που ακόμα και η μοναξιά μέσα στο αυτοκίνητο δεν είναι κενό. Είναι ένας καμβάς που ζωγραφίζεται σιγά σιγά με τις αποχρώσεις των όμορφων τοπίων. Ο χρόνος σταματά. Δεν υπάρχει το αύριο. Όλα έχουν να κάνουν με το να αγκαλιάζεις τη στιγμή. Χθες ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, αν και είχε αρκετό αέρα. Μπορώ να πω ότι κοιμήθηκα πάρα πολύ καλά το βράδυ. Ξύπνησα 6:20. Μυρίζει και το ξύλο που καίγεται στα τζάγια, παιδιά. Τι ωραία. Απλά δεν γίνεται να μην σταματήσω στην άκρη του δρόμου και να απολαύσω μοναδικές στιγμές ηρεμίας στη μέση ενός πανέμορφου τοπίου.
βρίσκουμε κάποιοι δρόμοι. Δεν είναι ακριβώς όπως τους βλέπεις στο Google Maps. Γυρίζω πίσω. Κοίτα να δεις, ρε φίλε. Τι όπως που έβαλε καινούργια λάστιχα. Τώρα γίνω παλιά βέβαια. Επιτέλους. Καταφέραμε και τον ανεβήκαμε. Ω Θεέ μου. Δεν το ξανακάνω αυτό. Δεύτερη μέρα σήμερα, πέρασε από τα χωριά Μοσιά, Μεσινό, Γκούρα, Λίμνη Δόξα που ήταν πανέμορφα και ήταν η πρώτη φορά που την επισκέφτομαι. Όλη η Ελλάδα, ένας παράδεισος. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ συγκλονιστική μέρα. Νομίζω ότι δεν χορταίνουν τα μάτια μου να βλέπω όλο αυτό το θέαμα, ειδικά εδώ που είμαι, που βλέπεις και τις κορυφές των βουνών. Τελευταία ημέρα στο δρόμο θα με βρει να χαζεύω τις κορυφές των βουνών που είναι πάντα εκεί για να μας θυμίσουν ότι η μαγεία του κόσμου δεν βρίσκεται στις μεγάλες πόλεις και τις περιττές ανέσεις,
στις οθόνες της τεχνητής πραγματικότητας και την εικονική ύπαρξη. Χάνουμε πολλά όσο συνεχίζουμε να αφήνουμε το χρόνο να κυλά άσκοπα μέσα στο ψηφιακό λαβύρινθο και τη φευγαλαία λάμψη των πίξελ. Για εμένα, το ταξίδι αυτό δεν ήταν απλά μια φυσική αποστολή, αλλά ένα κάλεσμα για να αποτυπώσω τη στιγμή, εδώ έξω, στον πραγματικό κόσμο, και να τη μοιραστώ με όλους εσάς. Για όσους ακολουθούν, για όσους βλέπετε αυτές τις εικόνες, να θυμάστε αυτό. Η ομορφιά του κόσμου περιμένει πέρα από το ψηφιακό πέπλο, στις κρυφές γωνιές της γης. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψω σπίτι. Ως την επόμενη φορά, γεια χαρά. Better not mess up. Been through enough fights.